Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και σήμερα εδώ στην εκπομπή μαζί, στην ψυχαγωγική εκπομπή μαζί του ένα Channel και σήμερα έχω φέρει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα τα οποία πιστεύω ότι μας αφορούν λίγο πολύ όλους. Είναι θέματα υγείας, είναι θέματα διασκέδασης, γενικότερα έχουμε μια ποικιλία σήμερα θεμάτων, αλλά κατά κύριο λόγο θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν εμάς τους ίδιους και το τι πρέπει να κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα πούμε κάποια tips για να βελτιώσουμε άμεσα τον ύπνο μας. Γιατί λίγο πολύ υπάρχουν προβλήματα στον ύπνο σήμερα, διότι και με τη δουλειά και με το στρες και με το άγχος γενικότερα, όλοι μας δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε νωρίς. Είναι καλό κάποιοι από εμάς που έχουν πρόγραμμα ύπνου και κάνουν σωστό ύπνο. Οπότε για αυτούς είναι ευνοϊκό το κλίμα και μπορούν να ξυπνάνε ευδιάστατα και να έχουν λίγο μια καλύτερη υγεία, γιατί ο ύπνος είναι υγεία και πρέπει λίγο να βάλουμε σε ένα ρυθμό και σε ένα ωράριο τον ύπνο μας. Ουσιαστικά για ποιο λόγο είναι ο ύπνος σημαντικός? Ο ύπνος είναι σημαντικός γιατί αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι είναι θεμελιώδης για την ευημερία. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε καλό ύπνο για να ξυπνάμε ευδιάθετοι και να έχουμε μια ευημερία, μια καλή διάθεση και να μας πάει καλά η μέρα, γιατί ο ύπνος, το 8ωρο του ύπνου είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσοι κοιμόμαστε λιγότερες ώρες δεν είναι και πολύ καλό, δεν είναι πολύ υγιής αυτό. Να τονίσουμε λοιπόν ότι στους ανθρώπους ο ύπνος φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο για την σωματική και ψυχική ανάπτυξη που ξεκινάει από την βρεφική ηλικία μέχρι και τα εφηβικά χρόνια. Στους ενήλικες, η συσσωρευμένη έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας. Γιατί όταν μας λείπει ο ύπνος, αρχίζει λίγο και ο οργανισμός μας και παράγει μόνος του κάποια προβλήματα, είτε είναι ψυχικά προβλήματα, είτε είναι και γενικότερα υγείας. Γιατί θα μου πείτε, τα ψυχικά δεν είναι. Είναι, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ουσιαστικά, τα προβλήματα που έχουν διαγνωστεί σε ενήλικες λόγω συσσωρευμένης έλλειψης ύπνου συμπεριλαμβάνουν ουσιαστικά, στους ενήλικες η συσσωρευμένη έλλειψη ύπνου έχει συσχετιστεί με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγικών προβλημάτων, του εξασθενισμένου ανοσοποιητικού συστήματος, τον υψηλότερο βαθμό ρίσκου για παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας που μπορεί να δημιουργήσει η έλλειψη ύπνου, που εμείς δεν τα δίνουμε σημασία και δεν τα γνωρίζουμε. Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και λιπούς μνήμης, των ψυχικών προβλημάτων όπως η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Ουσιαστικά, το άγχος έχει άμεση σχέση με την έλλειψη ύπνου, διότι είναι ένας παράγοντας που χάνουμε τον ύπνο μας στο άγχος και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ γιατί ξαπλώνουμε και σκεφτόμαστε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, όλα μας τα άγχη. Οπότε όλο αυτό έρχεται συσσωρευμένο το βράδυ, όλα τα προβλήματα μέσα στο μυαλό μας έρχονται συσσωρευμένα το βράδυ και χάνουμε τον ύπνο μας. Ουσιαστικά αυτές είναι κάποια από τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης ύπνου. Να πούμε ότι και να τονίσουμε ότι ο ύπνος είναι σημαντικός επειδή μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκουράσουμε το σώμα μας, να αναρρώσουμε από μία ασθένεια, να αντιμετωπίσουμε το στρες, να είμαστε ικανοί να λύνουμε προβλήματα που παρουσιάζονται στη ζωή μας, να εμπλουτίζουμε τις αναμνήσεις μας και να βελτιώνουμε τις κινητικές μας δεξιότητες. Όλα αυτά λοιπόν μας προσφέρει ο ύπνος. Τώρα θα ξεκινήσουμε να λέμε τα tips. Να είμαι ειλικρινής, και τα tips που χρειάζονται για να φτιάξουμε το πρόγραμμα του ύπνου. Και πρώτο φυσικά είναι αυτό. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα ύπνου και να μένουμε συνεπείς σε αυτό. Ουσιαστικά να κάνουμε το εξής. Να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε κάθε μέρα και ουσιαστικά κάθε βράδυ και κάθε πρωί την ίδια ώρα. Δηλαδή να κάνουμε ένα πρόγραμμα και να λέμε ότι σήμερα εγώ στις 10 η ώρα θα πέσω για ύπνο. Ή στις 11 ή στις 9 θα ξαπλώσω και θα κοιμηθώ. Έτσι ώστε να έχουμε ένα εμπλουτισμένο ωράριο ύπνου, ένα 8ωρο για την ακρίβεια, που είναι το βασικό να είναι 8ωρος ο ύπνος, γιατί ο βραδινός ύπνος, να πούμε, ότι δεν αναπληρώνεται. Άμα δεν κοιμηθούμε καλά το βράδυ, ο ύπνος ο βραδινός δεν μπορεί να αναπληρωθεί με το μεσημεριανό ύπνο ή τον απογευματινό ύπνο. Οπότε, ουσιαστικά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το πρόγραμμα του ύπνου μας
και να μείνουμε πιστοί σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, να πούμε ότι οι ειδικοί λένε ότι το δωμάτιο πρέπει να είναι δροσερό το βράδυ και να είναι γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου, έτσι ώστε να κοιμόμαστε σε ένα ευχάριστο και όχι πάρα πολύ ζεστό δωμάτιο, γιατί επιβαρύνει πάρα πολύ αυτό τον ύπνο. Δηλαδή, επιβαρύνει πάρα πολύ, άμα είμαστε σε ένα χώρο που έχει πάρα πολύ ζέστη, θα μας επιβαρύνει γιατί δεν θα είναι εύκολο να κοιμηθούμε, δεν θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε σωστά. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι, εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, ότι πρέπει το δωμάτιο να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Επίσης αυτό όπως είπα και πριν, ότι πρέπει να συντονίσουμε λίγο τα ωράρια του ύπνου μας έτσι ώστε να υπάρχει στο βιολογικό μας ρολόι μία ρουτίνα ύπνου, για να ξέρει ο οργανισμός μας ότι αυτή την ώρα εγώ πρέπει να κοιμηθώ και πρέπει να συμπληρώσω το 8ωρο που χρειάζεται. Η ερώτηση όσον αφορά την θερμοκρασία του δωματίου είναι η εξής. Γιατί όμως η χαμηλή θερμοκρασία να είναι η ιδανική για ύπνο? Έχει αποδειχθεί ότι για να κοιμηθούμε και να παραμείνουμε σε κατάσταση ύπνου, το σώμα μας χρειάζεται να ρίξει την εσωτερική του θερμοκρασία περίπου 1 βαθμό Κελσίου. Ο λόγος που η χαμηλότερη θερμοκρασία μας βοηθάει να κοιμηθούμε πιο εύκολα το βράδυ είναι επειδή επηρεάζουμε την εσωτερική θερμοκρασία του σώματός μας. Αντιθέτως, η υψηλή θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας κατά τη διάρκεια της νύχτας μας κρατάει άγρυπνους και σε εγρήγορση, επηρεάζοντας έτσι τα στάδια του ύπνου. Και να τονίσω επίσης εδώ ότι όταν το δωμάτιο είναι δροσερό και η πτώση της θερμοκρασίας ανιχνευθεί από μια ομάδα κυττάρων που βρίσκονται στον εγκέφαλό μας, φανταστείτε δηλαδή πόσα πράγματα επηρεάζει η έλλειψη ύπνου και για ποιο λόγο πρέπει εμείς να βελτιώσουμε τον τρόπο που θα κοιμόμαστε το βράδυ. Τότε λέει στέλνουν σήμα στον υπερχιασματικό πυρήνα, ο οποίος λίγο πολύ είναι ο διευθύνων σύμβουλος του ύπνου μας. Δηλαδή, είναι ο συγκεκριμένος πυρήνας, είναι το αφεντικό όσον αφορά το θέμα του ύπνου του κάθε ανθρώπου. Ένας άλλος τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο μπορούμε να ρίξουμε την εσωτερική μας θερμοκρασία για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε πιο άνετα το βράδυ, είναι κάνοντας ένα ζεστό μπάνιο. Γιατί, όπως βλέπουμε, και έχει αποδειχθεί, όταν κάνουμε μπάνιο πριν κοιμηθούμε, κοιμόμαστε πάρα πολύ πιο εύκολα και πιο ξεκούραστα. Δηλαδή, ξυπνάμε το πρωί και είμαστε χαλαροί. Είναι διαφορετική η ψυχολογία μας. Μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε στο 100%, αλλά αν κάτσετε και το παρατηρήσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αν κάνουμε μπάνιο πριν κοιμηθούμε, το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε πιο ευδιάθετοι. Ενώ άμα δηλαδή το δοκιμάσετε και μόνοι σας στο σπίτι και δείτε ότι μία μέρα πριν κοιμηθείτε κάνετε μπάνιο, θα χαλαρώσει ο οργανισμός σας, θα κοιμηθείτε πιο εύκολα και θα κάνετε πιο όμορφο ύπνο. Και να δείτε και την επόμενη, ότι αν δεν κάνετε μπάνιο και κοιμηθείτε με την κούραση και με όλη αυτή το στρες που έχετε από όλη την ημέρα και δεν κάνετε μπάνιο πριν κοιμηθείτε το βράδυ, σίγουρα θα είναι ο οργανισμός πιο επιβαρημένος το πρωί. Γι' αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό το μπάνιο πριν από τον ύπνο. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι εδώ τονίζει το άρθρο συγκεκριμένα ότι ζούμε σε μια κοινωνία που στερείται το απόλυτο σκοτάδι, μιας και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και στο περιβάλλον και στον τρόπο της ζωής μας. Το απόλυτο σκοτάδι όμως, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να κοιμάμαι με όλα τα φώτα κλειστά. Άλλοι θέλουν να έχουν λίγο φως, άλλοι δεν θέλουν καθόλου, άλλοι θέλουν αρκετό. Εδώ μας λέει ουσιαστικά το άρθρο ότι το απόλυτο σκοτάδι είναι απαραίτητο για τον καλό ύπνο, διότι ρυθμίζει τον κυρκάδιο ρυθμό μας, το εσωτερικό μας ρολόι ουσιαστικά, που καθαρίζει τον κύκλο του ύπνου και αφύπνισης και λειτουργεί ως μοχλός απελευθέρωσης της μελατονίνης. Ουσιαστικά η ρύθμιση του ύπνου και ο σωστός ύπνος είναι, αν θέλετε να το πω έτσι, ο πυρήνας για να έχουμε έναν δυνατό οργανισμό, για να δυναμώσουμε τον οργανισμό μας, για να μην αισθανόμαστε κόπωση το πρωί. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, όπως είπα στην αρχή, κοιμόμαστε 6 ώρες, 5 ώρες, 7 ώρες. Το φυσιολογικό είναι ένα 8ωρο γεμάτο. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε, να κάνουμε έναν πάρα πολύ όμορφο ύπνο. Αυτό που ήθελα να πω, λοιπόν, είναι ότι το απόλυτο σκοτάδι
Λειτουργεί ως μοχλός απελευθέρωσης της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου, που βοηθάει τον εγκέφαλό μας να καταλάβει ότι έχει έρθει η σωστή ώρα για να κοιμηθεί. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, λέει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τότε που κυνηγούσαμε την τροφή μας. Φανταστείτε δηλαδή πόσο παλιό και πότε κρατάει όλο αυτό, γιατί έτσι είναι. Είναι τα πέντε βασικά πράγματα που πρέπει να κοιτάμε και να κάνουμε και εμείς και στη σημερινή εποχή. Χωρίς κάποια απαιτούμενη σκέψη από μεριάς μας, το εσωτερικό μας ρολόι λειτουργούσε στην εντέλεια βασισμένο στους εξής τρεις παράγοντες. Την ένταση του φωτός, το χρώμα του φωτός και τη γωνία από την οποία προέρχεται. Είναι ολόκληρη επιστήμη δηλαδή ο ύπνος. Και έτσι πηγαίναμε και κοιμόμασταν με όλα αυτά τα τρία τα κριτήρια, κοιμόμασταν πιο σωστά. Επίσης, να πούμε ότι εμποδίζουμε την παραγωγή της μελατονίνης με αποτέλεσμα να μειώνουμε την πιθανότητα για ένα ποιοτικό και υγιή ύπνο. Και αυτό γιατί όταν το φως που έχουμε στο μπάνιο εκπέμπει έντονο φωτισμό, περιέχει μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας, μπλε ακτινοβολίας τονίζουν εδώ οι ειδικοί, και έρχεται από ψηλά με αποτέλεσμα να μοιάζει σαν τον ήλιο. Είναι λογικό να διαταράσετε η ποιότητα του ύπνου, διότι όλα τα σημάδια στο εξωτερικό περιβάλλον στέλνουν μήνυμα στον εγκέφαλο ότι πρέπει να μείνει ξύπνιος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες βάζουν τον οργανισμό μας και τον εγκέφαλό μας σε μια κατάσταση να σκέφτεται ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να κοιμηθούμε. Πρέπει να μείνουμε ξύπνοι, πρέπει να... ότι ουσιαστικά έχουμε ακόμα χρόνο. Έτσι τρώμε άσκοπα χρόνο από τον ύπνο μας. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε λίγο αυτό όσον αφορά το φως. Και εδώ πέρα τώρα μπορεί να μου πείτε όλοι ότι εγώ είμαι μια χαρά, κοιμάμαι μια χαρά και με ανοιχτό το φως και με όλα αυτά. Αλλά εδώ έρχεται και τονίζουν οι επιστήμονες ότι δεν ισχύει αυτό. Και ότι μπορεί να πιστεύουμε ότι κοιμόμαστε καλά, αλλά πρόκειται για μια εσφαλμένη αντίληψη. Είναι σαν ένας μεθυσμένος να πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει. Δεν το κάνει όμως, έτσι ακριβώς λειτουργεί και αυτό. Μία δοκιμή προτείνουν ότι θα μας πείσει και να μας τονίζουν ότι να φροντίζουμε να μην καθόμαστε στο μπλε φως που εκπέμπει από σχεδόν όλες τις κοινές λάμπες και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Και θα δούμε ότι θα κοιμηθούμε πολύ καλύτερα. Το ερώτημα εδώ λοιπόν είναι, πώς μπορείς να αποφύγεις το μπλε φως τη νύχτα? Κάποιοι από αυτούς τους τρόπους είναι οι εξής. Να προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις οθόνες για τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τον ύπνο. Τώρα θα μου πείτε εδώ όλοι ότι πριν κοιμηθώ, κάθομαι και λίγο χαζεύω στο κινητό μου, λίγο στο τάμπλετ, λίγο στην τηλεόραση για να με πάρει ο ύπνος. Είναι μεγάλο λάθος. Και αυτό γιατί πρέπει στο ενδιάμεσο μας τονίζει εδώ πέρα ότι πρέπει να φορλάμε γυαλιά που μπλοκάρουν τον μπλε φως. Και μας προτείνουν ουσιαστικά να πάρουμε αυτό. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής, ότι αν ασχολούμαστε με το κινητό ή με τον υπολογιστή ή με την τηλεόραση πριν κοιμηθούμε ή όσο είμαστε εξαπλωμένοι, διαταράσσεται η ψυχολογία μας. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Καλύτερο είναι λοιπόν, δεν μπορούμε να σκεφτούμε σωστά, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, γιατί είμαστε σε μία τσίτα το βράδυ, να το πω έτσι πολύ απλά. Γι' αυτό θέλει. Οι τρόποι που, άμα θέλουμε ουσιαστικά να ασχοληθούμε με κάτι πριν κοιμηθούμε, είναι να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να ακούσουμε λίγο μουσική. Τέτοιοι τρόποι που θα μας χαλαρώσουν και φυσικά πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε και πριν, είναι το μπάνιο. Για να είσαι, να σου φύγει όλη η κούραση, να χαλαρώσει ο οργανισμός και να κοιμηθείς πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, το άλλο που πρέπει να τονίσουμε. Ένας γενικός κανόνας για να έχουμε στο μυαλό μας είναι ο εξής. Να μην πίνουμε καφέ μετά τις 12 και να μην πηγαίνουμε για ύπνο ζαλισμένοι από το ποτό. Θα δούμε τώρα πώς επηρεάζει η κάθε μία από αυτές τις δύο ουσίες στον ύπνο. Η καφεΐνη ανήκει στα διεργετικά ναρκωτικά ψυχαγωγικής χρήσης που ονομάζονται ψυχοδραστικές ουσίες και όπως ξέρουμε έχει την ιδιότητα να ξυπνάει το σώμα και να μας κρατάει σε εγρήγορση. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια επίδρασης στον οργανισμό μας, η καφεΐνη χρειάζεται 5 με 6 ώρες για να χάσει το ίμιση της αρχικής επίδρασης. Ουσιαστικά, θέλει πάρα πολύ ώρα για να φύγει από τον οργανισμό μας η καφεΐνη, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι θα πιούμε καφέ το πρωί και μέχρι το βράδυ θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε ή άμα πιούμε καφέ μετά τις 12 το μεσημέρι, πιούμε το απόγευμα, 6 και 7 η ώρα το απόγευμα. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι το βράδυ θα μπορέσουμε να κοιμηθούμε πιο άνετα, δεν θα μας επηρεάσει αυτό καθόλου και να που και αυτό μας επηρεάζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή είναι ένας έξτρα παράγοντας ο συγκεκριμένος.
Και λέει ότι ουσιαστικά πιούμε καφέ στις 12 το μεσημέρι, τότε στις 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα, το 1 τέταρτο της καφέινης θα κυκλοφορεί ακόμα στον εγκέφαλό μας. Κάτι το οποίο επηρεάζει σίγουρα τον ύπνο και τη χαλάρωση του ύπνου μας. Επίσης, να πούμε τώρα για το αλκοόλ. Παρόλο που το αλκοόλ ανήκει στην κατηγορία των ναρκωτικών με κατασταλτικό χαρακτήρα, η νάρκωση που επιφέρει στον οργανισμό μας δεν είναι ο ύπνος. Η νάρκωση αυτή είναι μια κατάσταση όπου σταματάει η δραστηριότητα των κυττάρων του εγκεφάλου, κυρίως στον εγκεφαλικό φλοιό, με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι κοιμόμαστε. Όμως αυτό δεν είναι φυσικός ύπνος, είναι το αντίθετο. Επίσης, άλλο tip. Είναι να δημιουργήσουμε μια ιεροτελεστία χαλάρωσης πριν από τον ύπνο. Δηλαδή, να κάνουμε πράγματα που μας χαλαρώνουν, ό,τι αρέσει στον καθένα. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να μείνουμε, ιδανικά είναι αυτό που είπα και πριν, να μείνουμε μακριά από τάμπλετ, από υπολογιστή, από τηλεόραση, από το κινητό μας. Να κάνουμε άλλα πράγματα που να μας χαλαρώσουν. Δηλαδή θέλει τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον ύπνο να μην ασχοληθούμε καθόλου με τα κινητά μας τηλέφωνα, να μην ασχοληθούμε καθόλου με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι καλό να καθίσουμε, να πιούμε ένα τσάι, να βάλουμε, να ανάψουμε στο χώρο μας αρωματικά κεριά, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, όπως είπα, να καθίσουμε στην πολυθρόνα και να απολαύσουμε μαζί με ένα χαμομήλι, λίγο τη χαλάρωσή μας το βράδυ στο σπίτι, για να μπορέσουμε μετά και να μας είναι πολύ πιο εύκολο το να κοιμηθούμε. Γιατί άμα καθόμαστε στο σαλόνι, στην πολυθρόνα μας και πιούμε ένα τσάι και χαλαρώσουμε και αυτά, μετά θα πάμε στο κρεβάτι μας και θα κοιμηθούμε πολύ πιο άνετα. Κάτι το οποίο είναι πολύ, το κάνουμε σχεδόν όλοι, είναι πολύ σύνηθες δηλαδή, το συγκεκριμένο tip, είναι το να μην μένουμε στο κρεβάτι αν δεν μας παίρνει ο ύπνος. Πολλοί από εμάς το κάνουμε και εγώ το κάνω. Το να μένουμε στο κρεβάτι χωρίς να μας παίρνει ο ύπνος είναι λάθος, γιατί συνηθίζει ο οργανισμός μας, συνηθίζει το σώμα μας να είναι ξαπλωμένο και να μην. Δηλαδή, δίνει την εντολή ότι και ξαπλωμένος που είμαι στο κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει αν θα κοιμηθώ ή όχι. Οπότε και να ξαπλώσεις, δεν θα σε πάρει εύκολα ο ύπνος. Στο κρεβάτι λένε και οι ψυχολόγοι και όλοι οι ειδικοί ότι όταν θα πας να ξαπλώσεις για να κοιμηθείς, πρέπει να είναι να νιστάξεις και να πας απλά στο κρεβάτι. Όταν είναι να πας ουσιαστικά, να το πω πιο απλά, στο κρεβάτι σου, είναι να πας για να κοιμηθείς. Όχι να πας να ξαπλώσεις για να διαβάσεις κάτι, για να ακούσεις μουσική. Αυτά θα τα κάνουμε για να χαλαρώσουμε πριν κοιμηθούμε, αλλά όχι ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Γιατί έτσι ο οργανισμός μας και ο εγκέφαλός μας παίρνει την εντολή ότι και ξαπλωμένοι που είμαστε, δεν χρειάζεται να κοιμηθούμε. Επίσης μας λέει, ένα ακόμα tip είναι να αποφύγουμε τη σκληρή βραδινή γυμναστική. Πολλοί από εμάς αγαπάμε την άθληση, μας αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική, να γυμναζόμαστε και να την έχουμε μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ. Όμως τονίζουν εδώ ότι πρέπει να αποφύγουμε τη σκληρή βραδινή γυμναστική. Γιατί, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, αποδεικνύεται ότι η πρωινή γυμναστική, αμέσως μετά δηλαδή το ξύπνημα, μπορεί να ευνοήσει τον κυρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό μας βιολογικό ρολόι, με αποτέλεσμα το βράδυ να νιώθεις περισσότερη κούραση και να μπορείς να κοιμηθείς. Ενώ αν κάνεις γυμναστική το βράδυ, είσαι σε μία μεγάλη ένταση. Εμείς νομίζουμε ότι αν κάνω γυμναστική πριν κοιμηθώ, θα κουραστεί το σώμα μου, θα κουραστώ τόσο πολύ, που θα πάω με τη μία. Να κοιμηθώ, θα πάω με τη μία για ύπνο. Αυτό που λέμε, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, έκανα και γυμναστική, σίγουρα θα με πάρει ύπνος με τη μία. Κι όμως, σε κρατάει σε μία ένταση και επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σου. Φυσικά, κάτι που όλοι γνωρίζουμε είναι το να μην τρώμε βαριά το βράδυ, να τρώμε ελαφριά γεύματα. Όσο πιο κουρασμένοι είμαστε, τόσο πιο πιθανό είναι να καταναλώνουμε κακής ποιότητας τροφές. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα αργότερα και να εμφανίσουμε και συμπτώματα παχυσαρκίας και διάφορα άλλα προβλήματα στο μέλλον, γιατί δεν πρέπει να τρώμε βαριά το βράδυ, πρέπει να τρώμε ελαφριά. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το βραδινό φαγητό να είναι ελαφρύ και να μην είναι βαρύ, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο χαλαροί. Οι τροφές που είναι κατάλληλες πριν τον ύπνο είναι τα αμύγδαλα, τα καρύδια, ο χυμός, το ακτινίδιο, φρούτα δηλαδή, ακτινίδιο, μπανάνα, το γιαούρτι, λιπαρά ψάρια, αβοκάντο,
που έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας σε αρκετά μεγάλο βαθμό το αβοκάντο, τυρί, ρύζι, μέλι και χούμους. Αυτές είναι οι βασικές και πιο σημαντικές τροφές, που είναι οι πιο κατάλληλες βασικά, πριν τον ύπνο. Γιατί κοιμάσαι με ελαφρύ στομάχι, γενικότερα κάνεις πιο χαλαρό ύπνο. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολύ βασικά όλα αυτά τα tip. Και επίσης, αυτό που τονίζουμε εδώ πέρα, είναι ότι πρέπει ουσιαστικά να σκεπαζόμαστε καλά το βράδυ, τα σκεπάσματά μας, το μαξιλάρι μας, γενικότερα να έχουμε μία καλή κατάσταση στο κρεβάτι μας, το μαξιλάρι που μας βολεύει, την κουβέρτα που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα. Γιατί αυτό λειτουργεί σαν ένα κουκουλάκι, ας το πω έτσι εγώ πολύ απλά, στο οποίο μέσα αισθανόμαστε ασφάλεια. Οπότε το πάπλωμα, η κουβέρτα μας και γενικά το μαξιλάρι μας μπορεί να μας φαίνονται ότι έλα μωρέ, ας πάρω ό,τι μαξιλάρι να είναι, δώστε μου όποια κουβέρτα είναι να σκεπαστώ. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αισθανόμαστε ασφάλεια στο κρεβάτι για να είμαστε πιο άνετα και με τον ύπνο. Οπότε και τέλος, αυτό που θέλω να τονίσω και να κλείσουμε το πρώτο θέμα μας και το πρώτο part της εκπομπής, είναι ότι ο ύπνος είναι μια ευκαιρία να αναπτυχθείς ως άτομο, να επιλύσεις θέματα που δεν είναι σχετικά με τον ύπνο και να αναπτυχθείς πνευματικά. Ουσιαστικά, ο σωστός ύπνος, όπως έχω πει τόση ώρα, μας κάνει πιο υγιείς. Πρέπει να βάλουμε τον σωστό ύπνο στο πρόγραμμά μας, να βάλουμε ένα πρόγραμμα ύπνου, να αποφεύγουμε τις βαριές τροφές το βράδυ και γενικότερα να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας όσον αφορά τον ύπνο μας, να το φτιάξουμε έτσι όπως θέλουμε, έτσι όπως πρέπει, γιατί θα δούμε αλλαγές και θα είμαστε καλύτερα και ψυχικά και σωματικά. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν το πρώτο part της εκπομπής, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τώρα θα σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πάμε να δούμε τα 10 μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Ουσιαστικά θα τα διαβάζω και θα τα εξηγώ. Το πρώτο είναι το Burning Man, όπου ξεκίνησε το 1986, όταν ο Larry Harvey και ο φίλος του Jerry James κατασκεύασαν με αυτοσχέδια ξύλινη φιγούρα ύψους 8 ποδιών. Ύψους 8 ποδιών. Και την έσυραν στην παραλία Baker του Σαν Φρανσίσκο κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν άρχισαν να καίνε τη φιγούρα, ένα πλήθος περίπου 20 ατόμων το είδαν να καίγεται και έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο περίεργα και πιο άγρια πάρτι του κόσμου. Η φλεγόμενη φιγούρα με το πέρασμα των χρόνων μεγάλωσε, έφτασε στα 105 πόδια και όπως και ο αριθμός των παραβρισκομένων. Πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου έως την ημέρα της εργασίας που προσελκύει χιλιάδες θαυμαστές. Πάμε τώρα στο καρναβάλι της Βραζιλίας. Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο φεστιβάλ στον κόσμο, το καρναβάλι της Βραζιλίας θεωρείται ευρέως το μεγαλύτερο σόου στη γη. Η εκδήλωση προσελκύει σχεδόν 5 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, με μισό εκατομμύριο περίπου επισκέπτες να ταξιδεύουν για να δουν το θέαμα. Ιστορικά το καρναβάλι είναι μια θρησκευτική γιορτή. Το Φεστιβάλ της Βραζιλίας πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο κατά τη διάρκεια των 5 ημερών που προηγούνται της καθολικής περίοδου της Σαραγωστής, η οποία ξεκινά 40 ημέρες πριν από το Πάσχα. Τρίτο είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Γλυπτικής και Πάγου και Χιονιού, όπου αξιοποιεί στο έπακρο το βαρύ χειμώνα που θα βρείτε στο Χαρπίν της Κίνας. Τοποθετημένο στη βορειοανατολική Κίνα, το Χαρπίν δέχεται ισχυρούς κρύους χειμερινούς ανέμους που φυσούν από τη Σιβηρία. Η μέση ημερησία θερμοκρασία το χειμώνα είναι πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Γιατί λοιπόν, αν θέλει κανείς να επισκεφθεί αυτό το παγωμένο μέρος, επειδή φιλοξενεί τα μεγαλύτερα γλυπτά πάγου στον κόσμο. Επόμενο είναι το Λατοματίνα. Ξεκίνησε το 1945 και είναι ένα από τα παλαιότερα φεστιβάλ. Είναι επίσης το πιο ακατάστατο και αποτελεί το μεγαλύτερο αγώνα τροφίμων στον κόσμο. Ο θρύλος λέει ότι το όλο θέμα ξεκίνησε όταν μερικά τοπικά αγόρια μπήκαν σε παρέλαση μαζί με μουσικούς giants, σε ξυλοπόδαρα και φιγούρες big head και άρχισαν να χτυπάνε έναν από τους μουσικούς. Εκείνος οργισμένος διέλυσε έναν πάγκο από έναν πολιτή λαχανικών που έτυχε να είναι κοντά και άρχισε να τους πετάει λαχανικά.
Το φεστιβάλ απαγορεύτηκε το 1950, όμως λίγα χρόνια αργότερα ξαναξεκίνησε, διότι διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος και ήθελε να επιστρέψει το φεστιβάλ, όπου πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Η ημέρα των νεκρών είναι μια πολύ σημαντική γιορτή του Μεξικού. Από το 2008 προσθέθηκε στον κατάλογο της UNESCO με την άβλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 31 Οκτωβρίου και διαρκούν έως στις 2 Νοεμβρίου, όπου οι εορτασμοί έχουν να κάνουν με τους φίλους και την οικογένεια που θυμούνται και γιορτάζουν τους προγόνους που έχουν πεθάνει για να τους βοηθήσουν στο πνευματικό τους ταξίδι. Οι μεξικάνικες οικογένειες χτίζουν ιδιωτικούς βωμούς στα σπίτια τους, γνωστά ως οφρέντες. Πάνω τους βάζουν φωτογραφίες των νεκρών, των καλαβερών, γνωστά ως και κρανία ζάχαρης, των αζδέκων και των αγαπημένων φαγητών και ποτών των προγόνων τους. Επισκέφτονται επίσης τους τάφους των αγαπημένων τους, αφήνοντας αυτά τα δώρα και άλλα αγαπημένα αγαθά ως φόρο τιμής στον αποθανόντα. Είναι πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ, να πούμε, το φεστιβάλ του Μεξικό, στο Μεξικό, διότι αυτό ακριβώς είναι ουσιαστικά σαν να υμνούν τους πεθαμένους, σαν να είναι ένας φόρος τιμής προς τους ανθρώπους που χάθηκαν και κάνουν ένα, ας το πω, μπορεί να μην ακούγεται σωστά, ένα μικρό πάρτι, έτσι ώστε να ταξιδέψει το πνεύμα τους με πολύ όμορφη διάθεση και γενικότερα να έχουν αυτή την διαδικασία εορτής. Πάμε τώρα στο Songkran. Αναφέρεται στο παραδοσιακό νέο έτος που γιορτάζεται στις 13 Απριλίου σε μέρη της Ινδίας, της Κίνας και σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι διακοπές που διαρκούν έως τις 15 Απριλίου είναι παραδοσιακά μια αρκετά υποτονική υπόθεση. Τα πρωινά ξεκινούν συχνά με την επίσκεψη σε τοπικούς βουδιστικούς ναούς για να προσφέρουν φαγητό στους μοναχούς. Το νερό χύνεται συχνά σε αγάλματα του Βούδα, των νέων και των ηλικιωμένων σε μια συμβολική τελετή καθαρισμού. Τα μέλη της οικογένειας που έχουν απομακρυνθεί συχνά επιστρέφουν στο σπίτι για τις διακοπές για να αποτίσουν φόρο τιμής στους προγόνους τους. Οι άνθρωποι καθαρίζουν τα σπίτια τους ως προετοιμασία και όλοι ντύνονται με τα καλύτερά τους ρούχα. Η γιορτή πραγματοποιείται κάθε Απρίλιο, όπως βλέπουμε κιόλας. Είναι και εκείνο ένα φεστιβάλ που, από τα μεγαλύτερα που διασκεδάζει ο κόσμος. Να πούμε ότι προέρχεται από την Sanskrit. Κριτική λέξη για το αστρολογικό πέρασμα, το Songkran. Και από εκεί εμπνεύστηκαν και βγάλανε το όνομα αυτό για το φεστιβάλ το συγκεκριμένο και βλέπουμε ότι μαζεύονται όλοι μαζί, ότι έχει το βασικό στοιχείο του φεστιβάλ είναι το νερό και ο κόσμος διασκεδάζει, βγαίνει έξω, φοράει τα καλά του και γενικότερα γυρνάει μέσα στην πόλη και κάνει πράγματα με παρέα, και το μπουγέλο που λέμε εμείς κοινώς εδώ πέρα. Πάμε τώρα στο St. Patrick's Day. Υπάρχουν σίγουρα μεγαλύτερες και πιο έντονες γιορτές της ημέρας του Αγίου Πατρικίου από εκείνες που γίνονται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας κάθε Μάρτιο. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι γιορτές ήταν αρχικά μια θρησκευτική γιορτή προς τιμή του θανάτου του πολιούχου της Ιρλανδίας. Αυτό το φεστιβάλ διαρκεί 5 ημέρες και 5 νύχτες τον Μάρτιο και είναι γεμάτο από χρυσά κασπό, μουσική, παραστατικές τέχνες, εκδρομές και φαγητό. Η ημέρα του Αγίου Πατρικίου γιορτάζεται σε περισσότερες χώρες από οποιοδήποτε άλλο φεστιβάλ και στην πραγματικότητα μόνο τα τελευταία χρόνια οι Ιρλανδοί ανέδειξαν το φεστιβάλ του Αγίου Πατρικίου για να ανταγωνιστούν τους εορτασμούς σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όπως η Νέα Υόρκη και η Σαβάνα. Οι συνήθεις παραδόσεις περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση πράσινων ενδυμάτων και τριφυλιών, παρελάσεις και άφθονο χορό. Είναι μια παραδοσιακή γιορτή, ένα παραδοσιακό φεστιβάλ και εμείς από την Αμερική αρχικά το μάθαμε, αλλά οι Ιρλανδοί το αγαπάνε και το υποστηρίζουν πάρα πολύ. Εδώ πάμε τώρα στο Φεστιβάλ Κανών. Είτε λατρεύετε την υπέροχη χαρισματική έγκλη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και των διασημοτήτων της, είτε είστε ενθουσιασμένοι με τη δημιουργικότητα και την αφήγηση της δημιουργίας ταινιών, θα θελήσετε να κάνετε το ταξίδι στις Κάνες τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. Ίσως το πιο σημαντικό φεστιβάλ ταινιών του κόσμου, οι Κάνες είναι η εξόριση νέων ταλέντων και η λαμπερή προβολή τους. Κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα αστέρια του κινηματογράφου και όχι μόνο, περπατούν στο στραφτερό κόκκινο χαλί της γαλλικής πόλης. Το πρώτο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το 1946 και αν καταφέρεις, λέει το άρθρο μας, να βρεθείς κάποια στιγμή, θα μπορείς να δεις μερικούς από τους αγαπημένους σου στάρ. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε Μάιο. Η αλήθεια είναι, ως λάτρης του κινηματογράφου, το φεστιβάλ Κανών είναι πάντα σαν ένα όντως, ένα
πάρτι με έγκλη, βλέπουμε τους celebrities να είναι όμορφα ντυμένοι και να απολαμβάνουν τις στιγμές μπροστά στο κόκκινο χαλί και στους φωτογραφικούς φακούς. Πάμε τώρα στο Oktoberfest. Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα φεστιβάλ της Γερμανίας, αλλά και της Ευρώπης. Εκατομμύρια λίτρα μπύρα καταναλώνονται σε αυτή τη γιορτή που διαρκεί 15 μέρες και πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο στο Μόναχο. Καθιερώθηκε από το 1810 όταν έγιναν μεγάλες γιορτές για το γάμο του πρίγκιπα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α. Όλες οι ζωθοποιές του Μονάχου προσφέρουν μπύρα στους επισκέπτες σε χαρακτηριστικές σκηνές χωρητικότητας 2 με 3 χιλιάδες ατόμων και τα τελευταία χρόνια σερβιτόροι και αρκετοί επισκέπτες φορούν τις παραδοσιακές βαβαρικές ενδυμασίες. Εκτός όμως από την άφθονη μπύρα, υπάρχει και αρκετά γνήσιο γερμανικό φαγητό με λουκάνικα, κρεατικά και ζυμαρικά. Εντυπωσιακό, πάρα πολύ ωραίο. Φεστιβάλ είναι από τα γραφικά και τα πιο διαφημισμένα στη Γερμανία. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ουσιαστικά. Και οι Γερμανοί έχουν και μια ιδιαίτερη αγάπη με την μπύρα. Έχουν πολύ καλές μπύρες, οπότε είναι λογικό να κάνανε ένα φεστιβάλ που να είναι αφιερωμένο στην μπύρα. Και φυσικά πλέον έχει γίνει από ένα απλό φεστιβάλ που απλά μοίραζαν μπύρες και ήταν εντυμένοι με τις ενδυμασίες τις παραδοσιακές. Το έχουν εξελίξει, όπως βλέπουμε, έχουν πάρκα, έχουν φαγητά, έχουν τα πάντα. Δηλαδή, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, όπως είδαμε και στο βίντεο δηλαδή πριν, είναι αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Και να πω το τελευταίο, έτσι, για να κλείσω και να πω ουσιαστικά και το τελευταίο φεστιβάλ, είναι το μουσικό φεστιβάλ του Tomorrowland, όπου είναι άκρος επιτυχημένο και περιτριγυρισμένο από διακόσμηση που θυμίζει παραμύθι. Λοιπόν, και φιλοξενεί αρκετούς DJ, όλοι θέλουμε να βρεθούμε στη Tomorrowland. Λοιπόν, κλείνω το δεύτερο μέρος της εκπομπής έτσι, με τα φεστιβάλ. Ελπίζω να τα βρήκατε ενδιαφέροντα και να σας άρεσε κάποιο από αυτά, να τα επισκεφτείτε, να πείτε να τα ψάξετε. Θα κλείσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος έτσι, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά κατά κύριο λόγο τους γονείς και είναι κάτι που στο μέλλον θα αφορά και εμάς όταν θα είμαστε με το καλό και οι ίδιοι μας γονείς στη δική μου ηλικία και γενικότερα όλους τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν γίνει γονείς. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και βασικά έχουν το ερώτημα αυτό οι γονείς συνέχεια. Το πώς να κάνουμε το παιδί μας να αισθανθεί άνετα και να ακολουθεί κάποιους κανόνες, σωστούς κανόνες για την πορεία της ζωής του. Ποια πράγματα θέλει το παιδί σου να σε βλέπει να κάνεις για να τα κάνει και εκείνο σωστά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ποια είναι τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει ένας γονέας για να τον δει το παιδί του και να μάθει κάτι χρήσιμο και σωστό. Λοιπόν, αρχικά είναι το διάβασμα. Εκτός από το γράφω άρθρα και βιβλία και αγαπώ πολύ το διάβασμα, τα παιδιά πρέπει να σε βλέπουν να διαβάζεις βιβλία και πρέπει να έχει την εμπειρία να βλέπει το παιδί τους γονείς να διαβάζουν και να το απολαμβάνουν. Έτσι το παιδί θα μάθει και το ίδιο να αγαπάει το βιβλίο και δεν θα χρειάζεται να του το θυμίζουμε εμείς, να θυμίζουν οι γονείς ότι πήγαινε, διάβασε, πιάσε ένα βιβλίο να διαβάσεις. Άμα πάρει αυτά τα ερεθίσματα από τους γονείς, θα κάνει το ίδιο και αυτό από μικρό. Δηλαδή, και ποιος είναι ο τρόπος για να βάλουμε το παιδί μας σε αυτή τη διαδικασία. Διαβάζουμε στα παιδιά κάθε βράδυ, μαθαίνουμε ως οικογένεια να απολαμβάνουμε το διάβασμα και βρίσκουμε λίγο χρόνο όλοι μαζί στον καναπέ για να απολαύσουμε τα βιβλία. Δηλαδή, μπορούμε όλοι, η κάθε οικογένεια με τα παιδάκια της, να τα έχει το βράδυ στον καναπέ, να κάθονται λίγο ή στο κρεβάτι λίγο, να τους δείχνουν να διαβάζουν μαζί κάτι που ενδιαφέρει τα παιδιά, ένα παραμύθι, μία ιστορία, έτσι ώστε τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία από μικρά, να αγαπήσουν το βιβλίο και το διάβασμα γενικότερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το διάβασμα δεν είναι μόνο το διάβασμα για το σχολείο, είναι και το εξωσχολικό διάβασμα και από εκεί μπορούν και θα μάθουν πάρα πολλά πράγματα, όπως και από το σχολείο, γιατί έτσι θα μάθουν να ονειρεύονται και να ανοίξει λίγο το ορίζοντάς τους μέσα από το διάβασμα.
Η φιλανθρωπία είναι το άλλο. Να διδάξουμε στο παιδί μας πώς να αγαπάει και πώς να βοηθάει και πώς να σέβεται τους άλλους. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μαζέψουμε κάποια ρούχα και παιχνίδια που δεν τα χρειάζεται το παιδί και να αποφασίσουμε να τα πάμε σε μία οργάνωση να τα δώσουμε. Στο σούπερ μάρκετ να διαλέξουμε ένα προϊόν και να το βάλουμε σε σακούλα με τρόφιμα που θα δοθούν σε άπορες οικογένειες. Δηλαδή, να κάνουμε φιλανθρωπίες με το παιδί και να προσφέρουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, γιατί από τα παιχνίδια, τα πολλά παιχνίδια που έχουμε, από τα πολλά ρούχα, δεν είναι για να τα πετάξουμε, δεν είναι για να τα χαλάσουμε. Μπορούν αυτά τα ρούχα και αυτά τα παιχνίδια να πάνε και σε κάποια παιδάκια και σε κάποιες οικογένειες που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και θα τα χαρούν και θα τα απολαύσουν. Η καθημερινή ευγένεια. Να μάθουμε να λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ και να μιλάμε όμορφα μπροστά στο παιδί μας και γενικότερα να μιλάμε όμορφα και στο παιδί και στην οικογένειά μας μέσα γενικά. Μία δόση ευγένειας και προς τους γνωστούς και προς τους αγνώστους θα μας κάνει τη ζωή μας και πιο εύκολη και πιο όμορφη να είμαστε ευγενικοί και να μάθουμε και το παιδί μας να κάνει το ίδιο. Γιατί αν το παιδί σε δει να... το παιδί μας δει να μιλάμε ευγενικά και μέσα στην οικογένεια και έξω από την οικογένεια, τα ίδια ερεθίσματα θα πάρει και εκείνο και θα κάνει το ίδιο. Το επόμενο είναι οι υγιεινές επιλογές. Η υγιεινή ζωή γίνεται τρόπο ζωής εύκολα όταν ξεκινάει κανείς από μικρός. Θα δώσουμε το καλό παράδειγμα στο παιδί μας μέσα από την καθημερινότητα της οικογένειας. Καλή συνήθεια είναι η άσκηση, το περπάτημα, το πολύ νερό, να πηγαίνουμε με το παιδί μας στην αγορά, να ψωνίζουμε μαζί φρούτα, λαχανικά και να δείχνουμε λίγο έναν υγιεινό τρόπο ζωής, έτσι ώστε να μάθει το παιδί μέσα από αυτό που κάνουμε εμείς ως ενήλικες, να περάσει και στο παιδί μας. Και φυσικά, εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε ότι δεν θα φάει μια σοκολάτα ή δεν θα φάει ένα γλυκό ή δεν θα φάει και αυτά που λέμε εμείς τα παράνομα φαγητά. Αλλά να μάθει σε έναν υγιή τρόπο ζωής. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κάτι που καλλιεργεί κανείς από μικρή ηλικία και τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τους γονείς τους να φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να μάθουμε να συζητάμε ουσιαστικά και πώς θα το κάνουμε αυτό, να μάθουμε να συζητάμε με τα παιδιά μας για τα συναισθήματά μας, για το πώς αισθανόμαστε και πώς φερόμαστε. Ότι να του μάθουμε ουσιαστικά να ανοίγεται και για να κερδίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο παιδί μας να μας ανοιχτεί, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να ανοιχτούμε στο παιδί, να το κάνουμε να μας εμπιστευτεί, να του πούμε την αλήθεια, γιατί κακώς ή καλώς τα παιδάκια καταλαβαίνουν αν κάποιος λέει ψέματα από μικρή ηλικία. Μπορεί να μην μπορούν να το εκφράσουν με τα σωστά λόγια, όμως καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους λέει ο γονέας είναι ψέμα, οπότε είναι καλό. Ψέματα φυσικά, καταλάβατε τι εννοώ, όταν είναι ψέμα για να προστατευθούν, προφανώς. Αλλά γενικότερα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά μας και αυτά θα είναι το ίδιο απέναντι σε εμάς και αργότερα και μετέπειτα στη δική του ζωή θα κάνουν το ίδιο. Να έχουν ενδιαφέροντα και χόμπι. Να μάθουν από εμάς να έχουν ενδιαφέροντα και χόμπι στη ζωή τους. Γιατί το ενδιαφέρον και το χόμπι είναι πολύ, πολύ σημαντικό στην καθημερινότητά μας. Γιατί μέσα από αυτά και έρχεσαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους που έχουν την ίδια σχολεία και το ίδιο χόμπι με σένα και να δείξουμε και δείχνουμε στο παιδί και εμείς οι ίδιοι τον ενθουσιασμό και την αγάπη μας για κάτι και να εξηγήσουμε με αυτόν τον τρόπο στο παιδί μας ότι η δραστηριότητα αυτή μας γεμίζει, μας ξεκουράζει και μας ευχαριστεί και να κάνει και το παιδί το ίδιο σε κάτι φυσικά που αρέσει εκείνο. Ο χορός, το ποδόσφαιρο, το τένις, η ζωγραφική, όλα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και φυσικά πρέπει το κάθε παιδί να αποκτάει το δικό του προσωπικό χόμπι, γιατί λίγο πολύ όλοι κάπου έχουμε ένα ταλέντο. Μετά είναι το παιχνίδι. Για να πούμε εδώ πέρα ότι ο Φρόιντ έλεγε ότι η ζωή περιλαμβάνει δύο βασικές δραστηριότητες, εργασία και παιχνίδι. Αυτό ισχύει για μικρούς και μεγάλους. Να βρούμε χρόνο για παιχνίδι, για χαλάρωση και επανασύνδεση με το μικρό παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Και ο τρόπος αυτός για να το κάνουμε είναι να βρούμε χρόνο για παιχνίδι με το παιδί μας μέσα στην εβδομάδα. Είτε πρόκειται για αθλητικό παιχνίδι, είτε για παιχνίδι που παίζουν οι γονείς με τα παιδάκια τους. Γιατί με τη συμπεριφορά αυτή γινόμαστε καλό παράδειγμα οι ενήλικες που αργότερα θα μιμηθεί το παιδί και θα εντάξει και αυτό το παιχνίδι στη ζωή του και θα θεωρεί ότι δεν πειράζει που έχουμε δουλειά. Πρέπει να έχουμε και μέσα στην καθημερινότητά μας και μέσα στην εβδομάδα μας και το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι μόνο το διάβασμα. Πρέπει μόλις τελειώνει το διάβασμά του να ξέρει ότι μπορώ να πάω να παίξω.
θέλω να το εντάξω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Θέλω να έχω ένα ενδιαφέρον για παιχνίδι, μια δραστηριότητα με τη μαμά μου, με τον μπαμπά μου και σαν οικογένεια, ούτως ώστε να έχει και ένα κίνητρο να τελειώσει και το διάβασμα και να πει ότι μετά θα κάτσουμε ως οικογένεια και θα παίξουμε κάποιο παιχνίδι. Μετά το επόμενο είναι προγραμματισμός και στοχοθέτηση. Να δείξουμε ότι έχουμε μία λίστα από τα πράγματα που είναι επίγοντα και πρέπει να γίνουν σήμερα, αλλά και μία λίστα με πράγματα που μπορεί να γίνουν μέσα στην εβδομάδα. Ουσιαστικά να δείξουμε στο παιδί μία οργάνωση, ότι ποια είναι τα σημαντικά που πρέπει να ασχοληθούμε και ποια είναι αυτά που μπορούν λίγο να έχουν μία παράταση χρόνου και να ασχοληθούμε με αυτά μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα. Θα μάθει έτσι το παιδί. Να κάνει και αυτό το ίδιο, δηλαδή να του χαρίσουμε και αυτόν μια ατζέντα, ούτως ώστε να γράφει τα σημαντικά tips της ημέρας του, τις σημαντικές δουλειές που πρέπει να κάνει στην ημέρα του και να κατηγορεί, να τα καταχωρεί, συγγνώμη, να καταχωρεί ουσιαστικά αυτά που έχει να κάνει. Και μαζί να βάλουμε στόχους και για την εβδομάδα που έρχεται σε αυτά που έχουμε στην πορεία να κάνουμε. Μετά, να μάθουμε στο παιδί να έχει μια διαχείριση χρημάτων. Πρέπει να εξοικειωθούν με αυτό το πράγμα τα παιδιά, με αυτόν τον τρόπο, με τη διαχείριση των χρημάτων. Καλό είναι να βλέπουν τους γονείς να χρησιμοποιούν και να προγραμματίζουν πώς θα ξοδέψουν τα χρήματά τους. Φυσικά τονίζει ότι το άρθρο μας εδώ ότι δεν πρέπει ένα παιδί να ξέρει όλα τα οικονομικά της οικογένειας, ούτε να επιβαρυνθεί με προβλήματα και μπερδέματα, αλλά να έχει μια γενική γνώση ότι οι μεγάλοι διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Φυσικά, ο τρόπος αυτός για να το κάνει το παιδί είναι να έχει ένα κουμπαρά και να κάνουμε ένα βιβλιάριο στο παιδί μας στην τράπεζα για να μάθει το παιδί να έχει μια οικονομική διαχείριση. Επιπλέον, μπορούμε όταν βγαίνουμε για ψώνια να συζητάμε για το πώς θα κάνουμε τις αγορές μας στις ανάγκες που έχουμε και πρώτα ουσιαστικά να κοιτάμε τις ανάγκες και μετά να κοιτάμε και τις επιθυμίες μας, γιατί όλα χρειάζονται. Αρχικά η ανάγκη είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και η επιθυμία μας για κάτι που θέλουμε να πάρουμε, ένα παιχνίδι, ένα ρούχο, πρέπει να συζητιέται και αυτό. Και τέλος, να πούμε φροντίδα για το περιβάλλον, το οποίο, βασικά όχι τέλος, είναι το πρώτο τελευταίο τύπο που έχω να πω. Φροντίδα για το περιβάλλον, να δείξουμε στο παιδί ότι πρέπει να αγαπάει τη φύση και αυτό θα ξεκινήσει από εμάς. Να ασχοληθούμε ουσιαστικά λίγο με τον κήπο, άμα έχουμε, ή να βγαίνουμε μια βόλτα στη φύση και να δείξουμε ότι είναι μέσα στη ζωή αυτό, πρέπει αυτό τον τρόπο, το περπάτημα στη φύση, να τον βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στη θάλασσα, να μαζεύουμε κοχύλια. Γενικότερα, μέσα σε όλα αυτά, να μάθουμε το παιδί μας να αγαπάει την φύση και να αισθάνεται όμορφα με αυτό. Και τέλος, να υπάρχει αγάπη και φροντίδα για τον εαυτό του και μέσα από αυτό πρέπει να διδάξουμε στο παιδί ότι είναι σημαντικό να φροντίζει τον εαυτό του, να βρει δραστηριότητες που το ευχαριστούν, να έχει φίλους, να αποκτήσει καλές κοινωνικές δεξιότητες και να κάνει πράγματα που το ενδιαφέρουν. Και μέσα από αυτά, μέσα από τα ενδιαφέροντα και μέσα από την αγάπη για τον εαυτό του που θα ξεκινήσει από μικρή ηλικία και μέσα από τις δραστηριότητες, το παιδί αποκτά και μία αυτοπεποίθηση που χρειάζεται και και άμα του πάρει αυτό το ερέθισμα από τον γονέα, θα συνεχίσει να το έχει και στην μετέπειτα ζωή του. Να είναι ανοιχτός άνθρωπος και να έχει περιέργεια να δοκιμάζει πράγματα. Γενικότερα, να μπει στη διαδικασία και να μάθουμε από μικρά τα παιδιά μας να δοκιμάζουν γεύσεις μέσα στην κουζίνα, το πιο απλό πράγμα. Θα πάρουμε σήμερα να δοκιμάσουμε ένα φαγητό το οποίο είναι μεξικάνικο, είναι γενικά κουζίνες από όλο τον κόσμο. Ένα φρούτο, ένα λαχανικό που δεν έχουμε ξαναφάει. Είναι καλό να υπάρχουν νέα φαγητά, γενικότερα να παίρνει νέα ερεθίσματα και νέες γεύσεις για να έχει άποψη, να μπορεί να δοκιμάζει και να έχει άποψη γι' αυτά. Να δοκιμάζει νέα χόμπι και γενικότερα να εξοικειωθεί και με νέες τεχνολογίες, γενικότερα να αγκαλιάσει την αλλαγή. Αυτό ήταν και το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε καλά και σήμερα. Τα θέματα ήταν κατά κύριο λόγο πιο πολύ ασχοληθήκαμε με τον εαυτό μας, με τα παιδάκια μας, που είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Και η ψυχαγωγία χρειάζεται, όλα χρειάζονται, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε καλά με εμάς, με την οικογένειά μας, με τους δικούς μας ανθρώπους και φυσικά με τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την όμορφη Παρασκευή. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα εδώ στην εκπομπή μαζί 6:30 ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.